Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Έχουμε πει κι άλλες φορές επιχειρήματα πολλά για τη στερέωση της Παλαιάς Διαθήκης ως ενός εκ των τριών πυλώνων της Ορθοδόξου Πίστεως και Εκκλησίας. Είναι τρεις λοιπόν οι πυλώνες, η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη και η Ιερά Παράδοση. Αυτό πρέπει να το έχουμε καλά μέσα στο μυαλό μας, εμείς που λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και να απολογούμεθα σε κάθε έναν ο οποίος αρνείται ένα από αυτά τα τρία. Γιατί και τα τρία μαζί αυτά είναι ένα σκηνί που δένεται με τρεις κλάδους και πλέκεται και αποτελεί ένα ενιαίο σώμα. Όπως ένα σκηνί έχει τρία διαπλεκόμενα μέρη, έτσι ένα χοντρό σκηνί, έτσι ακριβώς είναι και οι σχέσεις της Παλαιάς της Καινής Διαθήκης και της Ιεράς Παραδόσεως. Και επειδή πολλοί χριστιανοί εντός εισαγωγικών όμως επιτίθενται κατά της Παλαιάς Διαθήκης ή αδιαφορούν για αυτήν ή τη συκοφαντούν ή έχουν μια λαθεμένη άποψη για αυτήν, ονομάζοντας την άχρηστο βιβλίο ή βιβλίο ενός άλλου Θεού, ενός τιμωρού Θεού όπως λένε, δεν μπορούν να καταλάβουν το βάθος της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γνώστες, ρηχοί γνώστες των πραγμάτων, αμελείς θα έλεγα άνθρωποι ως προς τη μελέτη των πηγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας και πιστεύουν την προπαγάνδα κάποιων εχθρών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι οποίοι δεν χρειάζεται να επιτεθούν εναντίον των τριών κλάδων, όπως είπαμε, της Παλαιάς της Καινής και της Ιεράς Παραδόσεως, άλλοτε επιτίθεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε και συνήθως περισσότερο εναντίον της Ιεράς Παραδόσεως. Η Παλαιά Διαθήκη και η Ιερά Παράδοση δέχονται περισσότερο τα βέλη των αιρετικών παρά η Καινή Διαθήκη. Και έχουμε το αποτέλεσμα των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι επιτίθενται εναντίον της Ιεράς Παραδόσεως. Παραδέχονται και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Κουτσουρεμένη την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ίδιο και οι Προτεστάτες. Παραδέχονται την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά όχι την Ιερά Παράδοση. Και όταν λέμε Ιερά Παράδοση, έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές ότι εννοούμε κάποια συμπληρωματικά έθιμα μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι το κερί, όπως είναι η προσκύνηση των εικόνων, η τιμητική προσκύνηση και όχι η λατρευτική προσκύνηση. Γιατί λατρευτική έχουμε μόνο για το Θεό. Για την Παναγία και τους Αγίους και τους Αγγέλους έχουμε τιμητική προσκύνηση και αυτό στερεώνεται μέσα από την ίδια την Καινή Διαθήκη. Οι αδελφοί μεταξύ τους προσκυνούσαν ένας τον άλλον τιμητικός. Και το βλέπουμε αυτό. Ο Κορνήλιος πήγε να προσκυνήσει τον Πέτρο, άσχετα αν ο Πέτρος δεν δέχτηκε την προσκύνηση. Ο Άγγελος πήγε να προσκυνήσει, ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον Άγγελο. Δεν ήξερε ο Ιωάννης ότι αν ήταν να προσκυνήσει ή να μην προσκυνήσει. Ήξερε. Αλλά πήγαινε να προσκυνήσει τον Άγγελο ως τιμόμενο πρόσωπο του Θεού. Αυτή ήταν η έννοια της προσκυνήσεως του. Η ταπείνωση δηλαδή του κάθε ανθρώπου μπροστά στον συνάνθρωπό του. Όχι πως τον παραδέχεται τον Άγγελο σαν Θεό, ούτε τον Άγιο σαν Θεό. Και όταν εμείς φυλάμε το χέρι ενός ιερέως, δεν το φυλάμε επειδή είναι Θεός ο ιερέας, αλλά επειδή είναι υπουργός. Είναι λειτουργός. Επειδή είναι των μυστηρίων χορηγός του υψίστου Θεού των μυστηρίων. Τιμητικός, γιατί πιάνει τα Άγια Δισκοπότηρα. Διαμοιράζει το αίμα και το σώμα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Και να δούμε τώρα, να μπούμε λίγο στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων, πριν προχωρήσουμε στα άλλα. Στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Και θα έλεγα, αγαπητοί φίλοι, ότι η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων είναι ένα είδος εθνικιστική, κατά κάποιο τρόπο. Τι εννοώ με αυτό? Συνήθως, οι αρνητές της Παλαιάς Διαθήκης περί ο λόγος είναι και φίλοι της αρχαίας ελληνικής παραδόσεως, φιλοσοφίας ή καμιά αντίρρηση ως προς αυτό. Εμείς δεν είμαστε εχθροί της ελληνικής παραδόσεως, δεν είμαστε εχθροί των μνημείων των ιστορικών και των γραπτών της ελληνικής γραμματείας,
των αρχαίων Ελλήνων. Σε εκείνο που εμείς λέμε ότι συμπλήρωσε ο χριστιανισμός, κατά απόλυτο τρόπο είναι το πρόσωπο του Χριστού. Η αρχαία Ελλάδα δεν έχει ένα πρόσωπο σαν τον Χριστό, ούτε μυθικό, τον Διόνυσο που λένε, ή τον Δία, ή τον Απόλλωνα, ούτε και υπαρκτό. Κανείς μα κανείς αρχαίος Έλληνας δεν είπε ότι εγώ είμαι Θεός. Κανείς δεν τόλμησε να πει ότι είμαι Θεός. Κανείς δεν τόλμησε να πει ότι σε έναν άνθρωπο, ότι κοίταξε να δεις σήμερα, θα σε πάρω στον παράδεισο μαζί μου. Δεν το είπε αυτό ο Πλάτωνος, δεν το είπε ο Σοκράτης, δεν το είπε ο Θουκυδίδης, δεν το είπε ο Περικλής, δεν το είπε ο κανένας. Ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε κανείς δεν είπε ότι θα σε πάω σήμερα εγώ, σήμερα θα σε πάω στον παράδεισο. Διότι να συμβαίνουν. Ή το πιστεύουμε αυτό που είπε ο Χριστός στο ληστή, ότι θα σε πάω σήμερα στον παράδεισο, ή δεν το πιστεύουμε. Αν δεν το πιστεύουμε, αρνούμεθα ολόκληρη την Ορθόδοξη πίστη. Την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, τον Ιησού Χριστό, την Ιερά Παράδοση, όλα τα αρνούμεθα. Και έχουμε κάθε δικαίωμα, αν θέλουμε, μας έχει δώσει ο Θεός το δικαίωμα να αρνηθούμε τα πάντα. Κανένα πρόβλημα. Πες μας, Κύριε, αν παραδέξετε το Χριστό. Αν δεν παραδέξετε, δικό σου πρόβλημα. Εμείς είμαστε χριστιανοί, εμείς τον παραδεχόμαστε τον Χριστό. Εμείς δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν επειδή δεν παραδέχεται τον Χριστό. Θέλουμε να νοθετήσουμε, να του αποδείξουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αν κάποιος είναι εχθρός της Αναστάσεως, έχει το δικαίωμα να το πει. Εγώ δεν πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού. Δεν είσαι χριστιανός. Είσαι οτιδήποτε άλλο εκτός από χριστιανός. Όπως μερικοί ψηλά ιστάμενοι στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωσης, δεν εννοώ τους υπαλλήλους, αλλά και αυτούς που φέρνουν και μιλάνε μερικές φορές, καθηγητές κλπ. Μερικοί μεγάλοι από αυτούς δηλώνουν ότι δεν δέχονται κανενός είδους αυθεντία. Του τέστην δεν δέχονται την Καινή Διαθήκη. Του τέστην δεν έχονται την αυθεντία του Χριστού. Του τέστην δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί. Είναι μόνο κατά ταυτότητα και κατά φαντασία. Τώρα, αν είναι αρνητές της Παλαιάς Διαθήκης αυτή, δεν μας πειράζει. Εμάς μας πειράζει εκείνοι που λένε «Είμαι χριστιανός». Και το πιστεύουν, πιστεύουν λένε τον Χριστό, έτσι λένε. Αλλά να δούμε στο βάθος της καρδιάς τους αν πιστεύουν τον Χριστό και αρνούν την Παλαιά Διαθήκη. Λίγο οξύμορο μου φαίνεται. Αμφιβάλλω για την πίστη στην Καινή Διαθήκη σκέτα, εάν δεν πιστεύει κανείς όλο το πακέτο. Από ένα λοιπόν στενό, προφανώς στενό εθνικισμό, βγάζουμε την εξής ανόητη φράση. Θα πιστεύω εγώ στη θρησκεία των Εβραίων που είναι η Παλαιά Διαθήκη. Η θρησκεία των Εβραίων που είναι η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί φίλοι, είναι το προστάδιο του ερχομού του Μεσσία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας συμπεριέλαβε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και δεν κόλλησε στο Μωυσή όπως έχουν κολλήσει μερικοί σήμερα στο Μωυσή, αλλά προχώρησε και έφτασε μέχρι τον Χριστό. Ο στενός τους λοιπόν εθνικισμός, οι οποίοι μισούν κατά βάθος το εβραϊκό έθνος ολόκληρο, επειδή το θεωρούν εχθρό, ενώ ο Χριστός λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, έστω και αν ήταν εχθρικό το Ισραηλιτικό έθνος ολόκληρο, που δεν είναι εναντίον της Ορθοδοξίας, αλλά μόνο ο Σιωνισμός, ένα κομμάτι του δηλαδή, είναι εχθρικό, γιατί και αυτό είναι εθνικισμός. Ο άκρατος εβραϊκός εθνικισμός τους οδηγεί στο Σιωνισμό. Ο άκρατος ελληνικός εθνικισμός μας οδηγεί στην αποκοπή οτιδήποτε είναι εβραϊκό, εκτός του Χριστού λένε. Δεν πειράζει που ο Χριστός ήταν Εβραίος, αλλά όλους τους άλλους Εβραίους δεν τους παραδεχόμαστε. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι δεν υπάρχει Εβραίος και Έλληνας με το στόμα του Αποστόλου Παύλου, που είναι για αυτός θεόπνευστος οπωσδήποτε. Για τον Χριστό δεν υπάρχει Έλληνας και ξένος. Ο Χριστός στην αρχή, για να μην σοκάρει, είπε στη Συρικοφήνησα αυτή την Ελληνίδα από τη Φινίκη ότι δεν ήρθα για τα σκυλάκια, τους άπιστους δηλαδή, το είπε με υποκοριστικό τρόπο, κινάρια, σκυλάκια θα πει, αλλά ήρθα για τα παιδιά του Ισραήλ, για τους Υιούς Ισραήλ ήρθα εγώ στον κόσμο, μας λέει ο Χριστός. Αλλά τι γίνεται όμως, στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι αυτό το είπε για να δοκιμάσει την πίστη της, γιατί σε λίγο
Να που ήρθε και για αυτούς, αφού έκανε θαύμα στην κόρη της. Αν ήταν αυτό που είπε στην αρχή αδιάψευστο, δεν θα το διέψευδε ο ίδιος ο Χριστός με τις πράξεις του και δεν θα έλεγε στο τέλος, στους μαθητές του, πηγαίνετε εις όλα τα έθνη, πάντα τα έθνη. Τι δουλειά έχουν, παραδείγματος χάρη, οι Κινέζοι με τους Εβραίους. Εν Χριστώ, οι Κινέζοι με τους Εβραίους είναι ίδιοι. Ένας Κινέζος χριστιανός είναι ίδιος με έναν Εβραίο χριστιανό, με έναν Έλληνα χριστιανό, με έναν Σλάβο χριστιανό, με έναν Ρώσο, με έναν Ρουμάνο, με έναν από την Γκατάγκα, από την Ουγκάντα, με έναν από τη γη του Πυρός, με έναν από πάνω από το Βόρειο Πόλο, Εσκιμό. Μας δεν ενδιαφέρει πέραν η καταγωγή και η ράτσα και το DNA. Μας ενδιαφέρει το πνευματικό DNA, όχι το σωματικό DNA στο χριστιανισμό. Άρα λοιπόν, εμείς μπορούμε να είμαστε πατριώτες, με υγιή τρόπο, να αγαπάμε την πατρίδα μας, να αγαπάμε την ιστορία μας. Κανείς δεν μας αποκόπτει από αυτό, ούτε ο χριστιανισμός λέει ότι δεν πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας ως έθνος. Ίσα-ίσα, οι πατέρες της Εκκλησίας μίλησαν με θερμά λόγια για τους προ-Χριστού ανθρώπους. Με πολύ θερμά λόγια. Και ο Μέγας Βασίλειος πήρε πολλά από την αρχαία φιλοσοφία, από παραδείγματα, από ιστορίες του Ιώσιπου, ιστορίες του Εσώπου, έτσι, και τις ενσωμάτωσε μέσα στη χριστιανική διδασκαλία. Άπειρα για εκείνο με το λιοντάρι, τον αρχαίο, τον Νεοκλή, αν θυμάμαι καλά, με το λιοντάρι. Πάμπολα πράγματα έχουν πάρει από την ελληνική γραμματεία οι πατέρες της Εκκλησίας και τα χρησιμοποίησαν ως επιχειρήματα υπέρ του χριστιανισμού. Δικά τους ήταν, δικός μας πλούτος είναι η αρχαία Ελλάδα, δικός μας έγινε και ο χριστιανισμός. Αυτά λοιπόν είναι δύο δωμάτια διαμπερί που είναι στο άπλωτο φως της θεότητος του ηλίου που λέγεται Χριστός. Κάνει ένα πρόβλημα σε αυτό. Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που κάποιοι νομίζουν ότι το εβραϊκό έθνος είναι ένα έθνος για πέταμα, ότι δεν έχει προσφέρει τίποτα στην ανθρωπότητα, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι αλληλεβελογράφημα, ότι η Παλαιά Διαθήκη δήθεν είναι ένα απέσιο βιβλίο, ένα απέσιο συνοθήλευμα εβραϊκών ανοσιουργημάτων, και παραλείπουνε να πούνε ότι είναι η βάση, η αρχή και η προφητική, το προφητικό στάδιο από το οποίο αρχίζει να εμφανίζεται ο Χριστός. Είναι η μήτρα του χριστιανισμού η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και η Παλαιά Διαθήκη εισέρχεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όταν το πας σε κάποιον αυτό, μου λέει ποτέ μου τέτοιο πράγμα. Μα του λέω, κοίταξε να δεις. Ο Χριστός δεν μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν δίνει παραδείγματα από τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, τον Μωυσή. Δεν λέει ο Μωυσής σας έδωσε τον νόμο και σας είπε μη φωνεύετε. Αλλά εγώ σου λέω και μόνο να σκεφτείς κακό εναντίον του αδερφού σου είναι και σαν να κάνεις φόνο εναντίον του. Δεν συμπληρώνει ο Χριστός τον Μωυσή, τις εντολές του Μωυσή και τον νόμο του Μωυσή. Τον συμπληρώνει κατά τρόπο καταπληκτικό και ελεύθερο. Δίχως νομικές κυρώσεις. Δηλαδή ο Χριστός δεν λέει εκείνος που μοιχεύει μια γυναίκα με έναν άντρα, μια γυναίκα μοιχεύει, είναι άξιος λιθοβολισμού. Δεν λιθοβολούμε εμείς τους μοιχούς, αν τους συλλάβουμε που λέει ο λόγος, αλλά τους αφήνουμε στην κρίση του Θεού. Ψέγουμε τη μοιχεία, δεν ψέγουμε τον άνθρωπο, δεν λιθοβολούμε ανθρώπους όπως κάνανε παλιότερα στον εβραϊκό νόμο. Αυτό είναι μια πρόοδος, έτσι. Αφήνουμε τον άνθρωπο ελεύθερο να πράξει ό,τι θέλει. Τον εμπληροφορούμε όμως ότι αυτό που κάνει είναι κολάσιμο. Αυτή είναι η διαφορά. Η παλαιοδιαθηκική λοιπόν, η αντιπαλαιοδιαθηκική, μιλούν εναντίον του εβραϊκού λαού και λένε ότι είναι εχθρός του ελληνικού από αρχαιτά των χρόνων κλπ. Βέβαια υπάρχει μια αντιπαλότητα, για να λέμε την αλήθεια σε αυτό το πράγμα, υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αυτών εθνών. Αλλά όχι για τη χριστιανική συνείδηση. Η χριστιανική συνείδηση δεν βλέπει αντιπαλότητα στους εχθρούς. Βλέπει τη συμμόρφωση των εχθρών
την ουθεσία των εχθρών και την ιεραποστολή στους εχθρούς για να γίνουν χριστιανοί. Αλίμονο το Βυζάντιο, αν έλεγε ότι όλοι γύρω μου λαοί είναι εχθροί, θα τους πολεμάω συνεχώς, δίχως να τους κάνω ιεραποστολή. Δεν θα υπήρχε σήμερα χριστιανισμός, θα είχε επικρατήσει το Ισλάμ. Και να σας πω γιατί. Είναι πολύ απλό, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Οι Βυζαντινοί και κυρίως ο Μέγας Φώτιος διείδαν ότι ανέβαινε ο μουσουλμανισμός πάρα πολύ. Αυξάνονταν οι μουσουλμάνοι δηλαδή. Όπως και στις ημέρες μας. Πιο πολύ αυξάνονται οι μουσουλμάνοι παρά οι χριστιανοί, έτσι δεν είναι. Και κατάλαβα ότι κάποτε θα κατακλείσουν την ανθρωπότητα αυτή. Εάν οι Ρώσοι γινόντουσαν μουσουλμάνοι, έχετε την εντύπωση ότι θα υπήρχε Βυζάντιο, έστω και μια γωνιά του κόσμου που να έχει ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Δείτε λοιπόν ότι οι Σλάβοι είναι εκείνοι οι οποίοι και αυτοί αυξάνονται και ανεβαίνουν πληθυσμιακά και έστρεψε όλο του το ενδιαφέρον στο να γίνουν οι Σλάβοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και το πετύχανε. Οι Βυζαντινοί έκαναν τους Ρώσους χριστιανούς ορθόδοξους. Έκαναν τους Βουλγάρους, τους Σλάβους, όλους τους Σλάβους, όλους τους βόρειους λαούς πάνω από την Ελλάδα, τους Βουλγάρους, τους Σέρβους, τους Πολωνούς, τους Γερμανούς κλπ. Τους έκαναν όλους ορθόδοξους. Κάποτε η Γερμανία ήταν ορθόδοξη. Μέχρι να έρθει ο παπισμός, η Γερμανία ήταν ορθόδοξη. Μετά έπεσε στα χέρια του παπισμού, με τα αποτελέσματα που είδαμε. Να διχαστεί επιπλέον και να γίνουν Προτεστάντες και Καθολικοί. Ρώμαιο Καθολικοί. Πριν ήταν Ορθόδοξοι. Για αρκετούς αιώνες. Από τότε που εμφανίστηκε ο παπισμός, ο κεσαροπαπισμός, η μάστιγα αυτή της ανθρωπότητος, όπως είναι και το Ισλάμ τελικά, τι έγινε. Έγινε το εξής. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν προσιλωμένοι στην Ανατολή, στην Ανατολική Εκκλησία, έχασαν πλέον αυτό το χρυσό δώρο της Ορθόδοξης πίστεως και έπεσαν στις αιρέσεις. Έγινε η Ευρώπη φωλιά αιρέσεων, πήγαν στην Αμερική, μετέδωσαν τις αιρέσεις εκεί και γι' αυτό ο κόσμος είναι έτσι όπως είναι διχασμένος και γι' αυτό θα πάθουμε αυτά που πρέπει να πάθουμε. Λοιπόν, εμείς καταδικάζουμε τον εθνικισμό που μισεί τις άλλες χώρες, για να οποιοδήποτε λόγο. Ούτε τους μουσουλμάνους πρέπει να μισούμε, ούτε τους Εβραίους, ούτε κανέναν λαό του κόσμου. Οι λαοί είναι δημιουργήματα του Θεού. Κάθε άνθρωπος είναι παιδί του Θεού, υπό μίαν έννοια. Μπορεί να μην είναι αδερφός χριστιανός ο κάθε άνθρωπος, αλλά είναι και αυτός ένα τέκνο του Θεού. Και οι φίλοι του και ο λαός του και η πατρίδα του είναι σεβαστοί και αγαπητοί διότι είναι παιδί του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι και το Ισραήλ. Είναι παιδιά του Θεού και οι Ισραηλίτες. Να το πω αυτούς τους εθνικιστές οι οποίοι μισούν τους Ισραηλίτες. Το να ξέρουμε την πραγματικότητα, να ξέρουμε ότι υπάρχει ο σιωνισμός, και ότι αυτός καταπιέζεται όλα τα έθνη ανεξαιρέτως της γης, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι ξύπνημα, να ξέρουμε τι γίνεται. Και σε αυτό εμείς μιλάμε και λέμε πολλές φορές, κοιτάξτε τους ανθρώπους του κακού, τους σιωνιστές, αυτοί οι οποίοι εξαπλώνουν τα ψεύδι στον κόσμο, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις ατομικές ενέργειες, έχουν τα πετρέλαια, πώς, τι κάνουν, τι πολέμους κάνουν αντίον των λαών κλπ. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος και να το έχει το νου του. Αλλά το να μισούμε όμως ένα λαό, αυτό είναι εγκληματικό, είναι αντιχριστιανικό. Είναι αντιχριστιανικό. Το να ξέρεις την αλήθεια είναι άλλο πράγμα και το να μισείς εκείνους οι οποίοι είναι εχθροί σου είναι ένα τελείως άλλο και διαφορετικό πράγμα. Είναι λοιπόν εθνικιστές με την κακή έννοια του όρου, διότι αγαπάνε μόνο την Ελλάδα, μόνο την πατρίδα τους και μισούν τις άλλες πατρίδες. Όχι. Θα αγαπάς την πατρίδα σου και περισσότερο από τις άλλες, επιτρέπεται. Όπως αγαπάς το παιδί σου περισσότερο από το παιδί του γείτονα. Αλλά δεν θα μισείς το παιδί του γείτονα. Όταν πεινάσει γι' αυτό θα το φροντίσεις. Όταν πεινάσει ο συνάνθρωπος, οποιασδήποτε εθνότητος κι αν είναι, είτε Εβραίος είναι, είτε Μουσουλμάνος είναι, είτε
Μεξικάνος είναι οτιδήποτε να είναι Ινδός, Ινδουιστής, Βουδιστής και πεινάσει, είναι συνάνθρωπος. Εκείνη την ώρα έχεις μπροστά σου το Χριστό πεινασμένο, λυψασμένο και σε μεγάλη ένδια. Θα τον βοηθήσεις. Γι' αυτό και τώρα, με την κατάσταση που γίνει στην Ελλάδα, δεν πρέπει να έχουμε μίσος εναντίον των μεταναστών. Όχι. Σε ατομικό επίπεδο πρέπει να τους βοηθάμε. Αν μας χτυπήσουν την πόρτα, πρέπει να τους δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως κιόλας ότι δεν θα αφήσουμε την πατρίδα μας να πέσει στα χέρια άλλων επειδή αγαπάμε τους μετανάστες προσωπικά. Πρέπει, είναι υποχρέωση της πατρίδος, της χώρας, είναι υποχρέωση αυτών που κυβερνούν να κανονίσουν έτσι ώστε να ζουν και οι άνθρωποι σωστά μέσα σε μια χώρα. Όχι μεν εις βάρος των άλλων και όχι με μια δυσαρμονία και όχι να βάζουμε τους εχθρούς μέσα στα τείχη. Ποιος έξυπνος άνθρωπος θα έκανε αυτό το πράγμα, να βάλει τους εχθρούς αυτούς που ξέρει ότι μπορεί να τον εθανατώσουν μέσα στο σπίτι του? Δεν θα τους έβαζε ποτέ μέσα στο σπίτι του. Για λόγους φιλανθρωπίας να τον σκοτώσουν, πρέπει να έχουμε διάκριση. Και η διάκριση αυτό λέει. Ο κακός λοιπόν εθνικισμός, που μοιάζει με τον σιωνισμό, γιατί και ο σιωνισμός είναι ο πρώτος κακός εθνικισμός, οι σιωνιστές πιστεύουν ότι πρέπει αυτοί να κυριαρχήσουν στη γη γιατί είναι ο εκλεκτός λαός. Και πώς? Με τον πλούτο τους, με τη βία, με το ψέμα, με την κακία και με οτιδήποτε αρνητικό, φτάνει να κυριαρχήσουν. Αλίμονο αν έχουμε και εμείς οι Έλληνες και όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτή την νοοτροπία, χαθήκαμε. Δεν είναι αντίπεινα το να μισούμε τους σιωνιστές επειδή μας μισούν αυτοί. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πρέπει να μισούμε κανένα άνθρωπο στην ανθρωπότητα. Ούτε και τον σιωνιστή, ούτε και τον εχθρό μας. Κανέναν. Διότι το μίσος αυτό έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, δηλητηριάζει πρώτα τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Δεν πρέπει να έχουμε μίσος για κανέναν άνθρωπο. Γιατί? Γιατί πρώτα δηλητηριάζουμε εμείς τον οργανισμό μας, τον πνευματικό και το σωματικό, με το μίσος αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν την Παλαιά Διαθήκη, επειδή μισούν κατά βάθος τους Εβραίους σαν φιλή. Και λένε και άλλα, πολλά, που δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρουμε. Καλά τους κάνουν και τους σκοτώνουν, καλά έκανε ο Χίτλερ, καλά το ένα, καλά το άλλο. Μα άνθρωποι είναι. Σ' αρέσει να βλέπεις έναν άνθρωπο να εκτελείται, οποιασδήποτε χώρας και φυλής? Σ' αρέσει να βλέπεις αυτό το φαινόμενο? Όχι βέβαια. Δεν είσαι άνθρωπος. Όταν οποιοδήποτε άνθρωπο ευχαριστιέσαι όταν τον σκοτώνουν, όταν τον ψήνουν, όταν τον κομματιάζουν, δεν είσαι άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει ούτε στον εχθρό του αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας αλλάξουν νοοτροπία αυτοί που σκέφτονται έτσι και ας δουν τα πράγματα διαφορετικά. Ας δουν τον Χριστό σαν παγκόσμιο πρόσωπο που ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Ούτε για τους Εβραίους, ούτε και για τους Έλληνες. Αλλά για όλους. Και για τους Εβραίους, και για τους Έλληνες, και για τους Τούρκους, και για τους Γερμανούς. Για όλους ήρθε ο Χριστός. Αυτή είναι η διδασκαλία της Χριστιανής. Και γι' αυτό υπερέχει η διδασκαλία η Ορθόδοξη από όλες τις άλλες διδασκαλίες, διότι δεν μιλάει εναντίον του εχθρού. Αυτό είναι το υπεροχότερο. Γιατί ξέρει ότι ο εχθρός αφοπλίζεται με το καλό. Η εχθρική νοοτροπία είναι κατώτερη πνευματική κατάσταση. Ο πολύ ανεβασμένος πνευματικά άνθρωπος δεν μπορεί να μισεί κάποιον. Τον βλέπει διαφορετικά. Τον βλέπει σαν παρασυρμένο. Τον βλέπει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται βοήθεια πνευματική. Δεν τον βλέπει σαν ένα διάβολο. Ο διάβολος δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος, ούτε μπορεί να μετανοήσει. Ενώ ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει.
Ο χειρότερος εχθρός σου μπορεί να γίνει ο καλύτερος φίλος. Φτάνει εσύ να το χειριστείς καλά το θέμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αντέξει όταν του δίνεις τόση αγάπη, όσοι πρέπει να δίνει ένας χριστιανός, και να διατηρεί άσχημα ένστικτα μέσα του. Δεν μιλάω για λαό εδώ, μιλάω για άνθρωπο. Οποιοσδήποτε άνθρωπος εμίσησε πολύ έναν άλλο άνθρωπο, όταν ο άλλος άνθρωπος του δείξε καλοσύνη και αγάπη, του λύγησε το μίσος, τον κέρδισε. Αυτό είναι ο κανόνας. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άνθρωποι που τους ευεργετείς και σε σκοτώνουν. Υπάρχει και αυτό. Αλλά συνήθως, ο κανόνας, όπως είπαμε, και όχι η εξαίρεση, είναι ότι ο κακός λυγίζει. Διαβάστε τους αθλίους του Ουγκό. Να δείτε τι έγινε εκεί με τον Άγιο Γιάννη, με τον Άγιο Γιάννη, τον Γιάννη Αγιάννη μάλλον, και τον επίσκοπο Μυρίλ. Όταν του έδωσε τα κυροπή, τον έφερε η αστυνομία τον Γιάννη Αγιάννη, επειδή είχε κλέψει τα κυροπή και επειδή ξέρω το παράθυρο, τον είχε φιλοξενήσει ο επίσκοπος Μυρίλ, στην πόλη εκεί που ήταν επίσκοπος. Ήταν ένας αγαθός γέροντας, όπως τον περιγράφει ο Βίκτορ Ουγκό. Το θαυμάσει αυτό το βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο. Τον έφεραν τις αστυνομικοί λοιπόν και του λένε: «Πάτερ Μυρίλ, αυτός σου έκλεψε εδώ κάτω τα κυροπήγια, δεμένο πιστάγωνα». Και λέει: «Μα τι κάνετε εκεί, για όνομα του Θεού», λέει. «Ο κύριος Αγιάννης είναι φιλοξενούμενός μου. Εγώ του τα έδωσα. Και βέβαια δεν τα έκλεψε. Περάστε να πιείτε κάτι», είπε στους χωροφύλακες. Και αυτοί είπανε: «Μα αλήθεια έτσι τα πράγματα, δεν είναι φιλοξενούμενός σας? Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, δεν το ξέραμε». Τον ελύσαν και τον αφήσαν ελεύθερο. Όταν μείναν τέτ α τέτ ο Μυρίλ και είχαν φύγει οι αστυφύλακες, του λέει, πήρε τα κυροπήγια που του είχαν φέρει, διότι τα είχε κλέψει όντως, και του τα έδωσε πίσω του ο Γιάννη και του λέει: «Πάρ' τα αυτά, πούλησέ τα και όσα λεφτά πάρεις να βοηθήσεις τη φτώχεια σου», ας πούμε, κλπ. Ο Γιάννης Αγιάννης του λέει: «Αλήθεια μου τα δίνεις, μου τα χαρίζεις?» Του λέει: «Ναι, στα χαρίζω. Με αυτά εξαγοράζω την ψυχή σου, να γίνεις καλός άνθρωπος από εδώ και πέρα». Και όταν βγήκε έξω ο Γιάννης, έκλαψε. Ήταν η μετάνοια αυτή, τα κλάματα της μετανοίας. Τον ελίγησε λοιπόν η πράξη αυτή του Αγίου αυτού ανθρώπου, του Μυρίλ, και τον έφερε σε συνέστηση του τι σημαίνει πραγματικά άνθρωπος του Θεού, τι σημαίνει καλοσύνη, τι σημαίνει αγάπη. Όχι μόνο δεν πήγε φυλακή επειδή έκλεψε, αλλά και πήρε πίσω τα κλοπημαία σαν δώρο. Αυτό τον συγκλώνησε. Του είπε: «Μάλιστα, γιατί το κάνεις αυτό?» του λέει. «Το κάνω», λέει, «για να σου εξαγοράσω την ψυχή». Προς το καλό βέβαια, όχι να την πάρει αυτός, αλλά να τη στρέψεις προς το Θεό την ψυχή σου. Γιατί μια ψυχή έχουμε, και εσύ και εγώ. Αυτά τα λόγια του είπε ο Μυρίλ. Αυτά τα λόγια του είπε και τον συγκίνησε, μπήκανε μέσα στην καρδιά του και άλλαξε. Έγινε άνθρωπος του Θεού, έγινε ο Μαγδαληνής, μετά ο δήμαρχος μιας άλλης πόλεως μακριά από το Παρίσι, όπου τον εκυνηγούσαν, και εκεί διέπρεψε σαν ανθρωπιστής, με την καλοσύνη του, με την αγάπη του προς το λαό, προς τους ανθρώπους. Μάλιστα έκανε και μια μικρή εφεύρεση, σιγά σιγά τη μεγάλωσε, έκανε και ένα εργοστάσιο και είχε 200 οικογένειες μέσα που δουλεύανε και πήραν νερό στο όνομα του Μαγδαληνή, του πρώην κατάδικου Αγιάννη, μάλιστα, Αγιάννης. Όχι Άγιος Γιάννης βέβαια, Γιάννης Αγιάννης τον έλεγαν. Λοιπόν, βλέπετε ένα παράδειγμα της καλοσύνης, πώς λυγίζει την κακία η καλοσύνη, γιατί λέει και η Παλαιά Διαθήκη, υπέρ της οποίας κάνουμε λόγο, ότι όταν κάνεις καλές πράξεις σε εχθρό σου, του μαζεύεις κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του. Δηλαδή, τι του κάνεις? Έχει τύψεις μετά αυτός που σου κάνει κακό. Μα εμένα, εγώ του κάνα κακό και αυτός μου έδωσε λεφτά για να ξεχρεώσω και να μην μπω φυλακή. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ο μεγαλύτερος εχθρός μου ήρθε και μου έδωσε λεφτά για να μην μπω φυλακή. Ή πάντρεψε την κόρη μου. Αυτός που μισούσα. Αυτός που θέλω να τον σκοτώσω, να τον εξαφανίσω. Έγιναν τέτοια πολλά από χριστιανούς ανά τον κόσμο και αυτό το παράδειγμα έδωσε πάρα πολύ μεγάλη όθηση, το καλό παράδειγμα, στην εξάπλωση του χριστιανισμού.
χριστιανισμός εξαπλώθηκε από την μεγαλοσύνη κάποιων ανθρώπων. Όχι τόσο, αγαπητοί μου φίλοι και αδερφοί εν Χριστώ, από τη διδασκαλία, αλλά από την πράξη της διδασκαλίας των διδασκάλων. Διότι αν έπιαναν, οι άνθρωποι είναι έξυπνοι, δεν είναι κουτί. Έχουν μια στοιχειώδη ξυπνάδα όλοι οι άνθρωποι. Το δάσκαλο θέλουν να έχει και πράξη. Όχι μόνο να τους λέει και να τους μιλάει, αλλά και να κάνει πράγματα. Αυτά που λέει να τα κάνει. Να είναι φίλος των ανθρώπων. Να μπορεί να τους ευεργετεί όταν στις δύσκολες στιγμές τους. Τι να τον κάνεις, έναν επίσκοπο, έναν ιερέα, άμα λέει λόγια, και όταν πας να του ζητήσει ένα πιάτο φαΐ, σου λέει δεν έχει. Κρίνεται αυστηρά ο ιερέας εδώ που κάνει αυτό. Πρέπει να προσπαθήσει να βρει, να δώσει από το δικό του πιάτο το μισό. Κάτι να κάνει. Αλλιώς ο άλλος άνθρωπος απογοητεύεται. Σου λέει πήγα και με διώξανε. Πολλοί έχουν αυτό το παράπονο. Με διώξανε. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε να φροντίσουμε όλους τους ανθρώπους και όλα τα αυτά. Μπορεί να έρθει ένας και να σου πει, ξέρω εγώ, έχω ανάγκη 100 ευρώ. Βγάλα την τσέπη σου αυτά τα 10 που έχει και δώσου τα. Τα 10. Τα 5. Θα το εκτιμήσει. Δεν δείχνει τις τσέπες ότι είναι άδειες. Δεν έχω άλλα, αν είχα θα στάδινα. Δεν θα σου βρω και λίγα ακόμα. Πάρα να του πεις, ξέρεις κάτι. Τι είμαι εγώ. Ταμείο είμαι εγώ, υπουργείο είμαι εγώ να σου δώσω λεφτά. Αν τα ακούσει αυτό το πράγμα το στόμα ενός χριστιανού, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Αν δει όμως την αγωνία του, την προσπάθειά του, κάτι να κάνει κι αυτός. Ένα πιάτο φάει να πάει να του βρει. Ένα ρούχο να του δώσει. Ένα ελάχιστο ποσό να του δώσει εκείνη την ώρα για την ανάγκη του. Έτσι θέλει να πάρει ένα φάρμακο. Σου λέει άλλο, δεν έχω να πάρω το φάρμακό μου. Είναι δυνατόν να τον αφήσει για 5 ευρώ και να φύγει εσύ ο χριστιανός και να του πει: κοίταξε να δει, πήγαινε βρες λεφτά, με δεν με ενδιαφέρει. Θα τα δώσει εκεί τα 5 ευρώ να πάρει το φάρμακο του ανθρώπου. Για σκέψου, εμπίστευσε στη θέση αυτού να μην έχει τίποτα καθόλου λεφτά για να ζητά ένα φάρμακο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είπαμε να πάει να πουλήσει τον εαυτό σου, να γίνει σκλάβος για να του δώσει τα λεφτά να ζήσει. Όπως λέει ο Κοσμάς ο Αιωτολός, λέει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Δεν πραγματικά λες ότι αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, πήγαινε και πούλησε το σώμα σου σε έναν και γίνε δούλος. Υποθετικό τώρα, δεν υπάρχει δουλειά. Αλλά σαν να σου λέει από τα λεφτά που παίρνεις από τη δουλειά σου, δίνε το ας πούμε να ζει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, λέει. Καλά. Τότε δώσε το μισό της περιουσίας σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό να το κάνεις. Δώσε το 1/10 της περιουσίας σου. Έχεις 100 ευρώ, δώσε τα 10. Έχεις 1000, δώσε τα 100. Βοήθησε την κατάσταση του άλλου. Έχεις 5, δώσε το 1. Αλλά μην του δώσεις κανένα, δεν είναι χριστιανικό. Αν δεν δώσεις, λέει, και το 1/10 που δίνανε στην Παλαιά Διαθήκη οι παλαιοί, του Μωυσή, ας πούμε, οι πιστοί, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, από δεκάτης, λέει και ο Φαρισαίος, δίνω το 1/10, λέει, των υπαρχόντων μου, έλεγε και ο Φαρισαίος. Ως και ο Φαρισαίος έδινε το 1/10. Εμείς αν δώσουμε το 1/10, να μην λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, λέει ο Κοσμάς ο Αιωτολός. Μην λέτε μετά ότι είστε χριστιανοί, άμα δεν μπορείτε ούτε το 1/10 να δώσετε, ούτε το ελάχιστο. Και δεν είναι δικαιολογητικό αυτό που λένε δεν έχω. Όλοι δεν έχουμε. Κανένας δεν έχει τόσα, ώστε να πει ότι έχω. Όλοι μείον είμαστε. Άλλοι χρωστάνε, άλλοι κλπ. Αλλά εκεί στην ανάγκη του άλλου. Έτσι. Στην ανάγκη του άλλου, εκεί. Δεν θα δώσεις κάτι. Όταν σου χτυπήσει την πόρτα και σου πει θέλω ένα κομμάτι ψωμί, θα το δώσεις. Και αν το έχεις, θα κόψεις το μισό ψωμί και θα το δώσεις. Έτσι λέει ο χριστιανισμός. Έτσι λέει η αγάπη. Έτσι λέει ο νόμος του Θεού. Εάν δεν κάνεις τίποτα, θα κριθείς και εσύ από το Θεό δεν θα κάνει τίποτα ο Θεός. Δεν θα σου δώσει και εσένα τίποτα ο Θεός. Δεν θα σου δώσει την ουράνια βασιλεία. Ούτε το 1/10, αφού δεν έδωσε και εσύ το 1/10. Ούτε το 1/10 της ουράνιας βασιλείας που λέει ο λόγος. Ας μην το πάρουμε τώρα επιλέξει αυτό. Λοιπόν, τα επιχειρήματα για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ώρα περνάει. Και έχουμε 5 λεπτά ακόμα. 7 λεπτά. Δίνει συμβουλές τέλειες για τους νέους ανθρώπους η Παλαιά Διαθήκη. Ιδίως η Σοφία Σολομόντος και η Σοφία Σιράχ. Είναι ένα τέλειο συμβουλευτικό βιβλίο η Σοφία Σιράχ. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
Επίσης μαθαίνουμε πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία για πολλά πράγματα, για πόσους λαούς υπήρχαν τότε στη Μεσοποταμία, ποιοι ερχόντουσαν σε επαφή με το Ισραήλ, για τους Χαλδαίους, για τους Πέρσες, τους Αιγύπτιους, τους Έλληνες, τους Ασσυρίους. Αυτά τα μαθαίνουμε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένας πλούτος δηλαδή, γεωγραφικός και λαογραφικός, που δεν είναι αυτή η αξία της, αλλά και αυτή. Μιλάει για ιστορικό γεγονότα, για την έλλειψη σταριού στην Αίγυπτο από τότε με τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, για τη διάβαση των Εβραίων μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Μιλάει για τον ελληνικό και ασσυριακό πολιτισμό, ασχέτως αν κατακρίνει την ειδωλολατρία που τότε οι περισσότεροι λαοί, επειδή δεν γνωρίζανε βέβαια, είχαν πέσει στην ειδωλολατρία. Μιλάει ότι μισεί ο Θεός την προσκύνηση των ειδώλων. Δεν θέλει ο Θεός να προσκυνάμε τα είδωλα, ούτε τα χρυσά, ούτε τα αργυρά, ούτε τα πέτρινα. Και ευδελίσε το Θεός τη μοιχεία, την πορνεία, την κλοπή, το μίσος κατά του αδελφού. Αυτά μας τα λέει κατά τρόπο ανάγλυφο η Παλαιά Διαθήκη. Από πού θα τα είχαμε αν δεν τα είχαμε, αν δεν είχαμε τις 10 εντολές του Μωυσή, πώς θα τις κάναμε, πώς θα τις είχαμε επινοήσει? Τις είχε επινοήσει κανένας άλλος λαός? Όχι. Βεβαίως και στην Ελλάδα υπήρχε μια ηθική γραμμή. Ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης είναι τελικά πολύ ηθικοί και μεγάλοι φιλόσοφοι. Δεν είχαμε όμως κωδικοποιήσει αυτή την ηθική όπως την κωδικοποίησε ο Μωυσής. Ας το προσέξουμε αυτό. Η πρώτη κωδικοποίηση 10 εντολών του Θεού είναι από τους Εβραίους, από τον Μωυσή. Συμβουλεύει ο Θεός τους αγαπητούς του ανθρώπους, όπως είναι ο Αβραάμ, όπως είναι οι προφήτες, οι κριτές του λαού κλπ. Χάρη του καλού των ανθρώπων έρχεται και δίνει συμβουλές σε ανθρώπους καθαρούς, έτσι, είτε δια ενυπνίων, δηλαδή στον ύπνο τους, είτε εν οράματι. Ο Δανίλη λέει ότι είδε ένα όραμα, έναν άνθρωπο και του μίλησε, λαμπερό, και επί τρεις μέρες ήταν άρρωστος, είχε πονοκέφαλο, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Και με επίπονο τρόπο καμιά φορά δηλαδή έβλεπαν οράματα οι προφήτες, όχι πάντα αλλά μερικές φορές. Δεν ήταν κάτι το έτσι συνηθισμένο να βλέπεις, και ο Μωυσής τη βάτο τη τράβηξε, το γράφει εκεί. Και ότι έκατσε 40 μέρες για να πάρει τις πλάκες από το χορύβο, από πάνω από το όρος, όχι χορύβο, το... Μου φεύγει τώρα από το μυαλό. Το όρος Σινά, έτσι το φλεγόμενο όρος Σινά. Εκεί που είναι για πρώτη φορά συνάντηση του Θεού με τους ανθρώπους. Κατέβηκε ο Θεός σαν και όμενη βάτος, όπως λέει. Γιατί του είπε ότι Μωυσή δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου άνθρωπος και να ζήσει. Μόνο όταν ενανθρώπισε ο Θεός και έγινε άνθρωπος, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, τότε μόνο είδαμε το πρόσωπο του Θεού. Αλλά υπομορφή ανθρωπίνη βέβαια, έτσι. Γιατί ήταν και τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Συμβολεύει αγαπητούς ανθρώπους, προφήτες και κριτές του λαού, οι οποίοι τα γράφουν σαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες. Και έτσι φτάσανε σε εμάς. Τα βιβλία τους οι Εβραίοι τα είχαν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Όπως άλλα ιερά αντικείμενα. Όπως η Στάμνα, όπως οι 10 εντολές κλπ. Ήταν ιερά βιβλία. Δεν τα πιάνω ποιος όπως. Στις συναγωγές τα είχαν αντιγραμμένα και τα διαβάζαν τους προφήτες. Είχαν συλλογή από τους προφήτες. Αυτή η συλλογή λοιπόν, 49 βιβλία είναι συνόλο, υπάρχει και σήμερα. Και έχει γίνει μετάφραση από τον Πτολεμαίο τον Μακρόχειρα 100 τόσα χρόνια π.Χ. ή στην ελληνική παρακαλώ, και είναι η μετάφραση των 70. Αγνοούν λοιπόν πολλά πράγματα οι εχθροί της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ξέρουν ότι η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε από 70 μεταφραστές Εβραίους στα ελληνικά στην Αλεξάνδρεια, επί Πτολεμαίου του Μονόχειρα, του Μακρόχειρα, συγγνώμη, Πτολεμαίος ο Μακρόχειρο όπως λεγόταν. Αυτός έφερε 70 λόγιους από το Ισραήλ και έγραψαν την Παλαιά Διαθήκη σε διαφορετικές βερσιών, θα λέγαμε, εκδόσεις, ο καθένας απομονωμένοι μεταξύ τους, να μην έρχονται σε επαφή και επικοινωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει και επικοινωνία να είχανε, του παρουσιάσανε τα κείμενά τους, τα οποία ήταν άψογα από απόψεως μεταφραστικής. Και αυτή είναι η μετάφραση των 70, των όμικρων, το όμικρον είναι το 70 σαν αριθμός.
Αυτό ήταν λοιπόν μια περιγραφή που κάναμε σήμερα για τους κατηγόρους της Παλαιάς Διαθήκης και για ποια επιχειρήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να πείσουμε τους καλοπροαίρετους ότι κάνουν λάθος. Η Παλαιά Διαθήκη απειλεί με καταστροφή τους παραβάτες. Βεβαίως. Απειλεί με καταστροφή. Για μας, η απώλεια ενός σώματος ανθρώπου και ο θάνατός του είναι μια γενική και τρομακτική απώλεια. Για το Θεό όμως δεν είναι έτσι. Για το Θεό είτε με σώμα είμαστε, είτε σαν ψυχές είμαστε, είμαστε ζωντανοί μπροστά του. Ας καταλάβουμε για αυτά τα πράγματα. Ότι συμφέρει σε έναν άνθρωπο να φύγει από αυτή τη ζωή εάν αμαρτάνει συνεχώς, διότι μετά το τέλος αυτής της ζωής θα επακολουθήσει μεγαλύτερη κόλαση γι' αυτό. Άρα τον συμφέρει κάποιον, εντός εισαγωγικών να το πούμε αυτό, ακόμα και να πεθάνει νέος, προκειμένου να πεθάνει γέρος και αμαρτωλός. Ο Θεός όμως αφήνει τον άνθρωπο να καταλάβει μες στη ζωή πολλά πράγματα, να γεράσει και να μετανοήσει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αν όμως πάρει κάποιον άνθρωπο νωρίς, αυτός ο άνθρωπος έφυγε για το συμφέρον του, να ξέρετε. Το πνευματικό του αιώνιο συμφέρον. Βέβαια είναι μυστήρια αυτά και μπορεί να κάνουμε σε μερικούς αρνητική εντύπωση αυτά που λέω, αλλά για σκεφτείτε ότι για το Θεό δεν υπάρχει νεκρός άνθρωπος. Για μας υπάρχουν νεκροί, για το Θεό δεν υπάρχουν. Το Θεό υπάρχουν μόνο ζωντανοί. Είτε νεκροί είναι, είτε ζωντανοί, για το Θεό είναι το ίδιο. Όλες οι ψυχές των ανθρώπων που έχουν πεθάνει υπάρχουν τώρα στο Θεό. Δεν χάθηκαν. Συμβουλεύει λοιπόν τους ανθρώπους μέσω των προφητών, των πιο αγίων εξ αυτών, τους κριτές του λαού, τους βασιλείς κλπ. Απειλεί με καταστροφή τους παραβάτες του νόμου του. Περιγράφει τα ανθρώπινα πάθη η Παλαιά Διαθήκη, αλλά όχι προς μίμηση. Περιγράφει ανθρωποκτονίες, αδελφοκτονίες, ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Αν το περιγράφει αυτό για να το κάνουμε εμείς να σκοτώσουμε τον αδελφό μας, εκεί κάπου κολλάει το μυαλό τους. Ότι βλέποντας τα αρνητικά πράγματα που έχει η Παλαιά Διαθήκη, νομίζουν ότι αυτά είναι συμβουλευτικά. Όταν δηλαδή κάποιος μιχεύει στην Παλαιά Διαθήκη, λένε τι πορνογραφία είναι εδώ, δεν καταλαβαίνουν ότι μίχευσε επειδή ήταν αμαρτωλός και αδύναμος άνθρωπος. Και το περιγράφει ιστορικά. Όταν κάποιος δολοφονεί τον αδερφό του, δεν στο λέει αυτό για να κάνει το ίδιο προς μίμηση. Τα άξια προς μίμηση τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Το να ευεργετεί στον πλαισίον σου είναι άξιο προς μίμηση. Το να τον καταστρέφεις είναι άξιο προς μίμηση. Όχι βέβαια. Γι' αυτό ψέγουν και τον περισσότερο τον Αβραάμ, λες και τον ξέρουν και καλά τον Αβραάμ και τον λένε και Εβραίο, ενώ δεν είναι Εβραίος, γιατί από τα εγγόνια του Αβραάμ αρχίζει το Ισραήλ. Απειλεί λοιπόν με καταστροφή της παραβάτης, καταστρέφει και τα Σόδομα και τα Γόμορα, για το λόγο που είπαμε προηγουμένως, γιατί δεν είχαν λόγο υπάρξεως αυτοί. Τους πήρε, τους έβαλε στους κεκοιμημένους, για να μην γίνει μεγαλύτερη η κόλασή τους και όχι μόνο αυτό, αμολυνθεί και όλη η ανθρωπότητα από τα όργια τους, τους Σοδομίτες. Λοιπόν, τους ευεργέτησε βασικά. Περιγράφει τα ανθρώπινα πάθη, όχι όμως προς μίμηση, όπως νομίζουμε μερικοί, αλλά προς αποφυγή και διδασκαλία για το πώς θα τα αποφεύγουμε. Λένε οι κατήγοροι της Παλαιάς Διαθήκης ότι είναι ψέμα ή μύθος ότι ο Μωυσής άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και λένε διάφορες άλλες κουταμάρες, χιλιάδες άλλες κουταμάρες. Λένε ότι έγινε το ηφαίστειο της Σαντορίνης, αν είναι δυνατόν ένα τσουνάμι τεράστιο, 80 μέτρα όπως λένε, 40 μέτρα, που κατέστρεψε το μινωικό πολιτισμό, έστω και 40 μέτρα εδώ, 10 μέτρα ήταν στην Ιαπωνία τώρα και έκανε τόσες καταστροφές. Χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Λοιπόν, λένε οι κατήγοροι της Παλαιάς Διαθήκης ότι είναι ψέμα ότι ο Μωυσής άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε ο λαός του Ισραήλ. Και ρωτούμε, μπορεί ένας ολόκληρος λαός να στηρίζει όλη του την υπόσταση, την ιστορική και την πνευματική και τη θρησκευτική πάνω σε ένα ψέμα? Ποιος νοήμων άνθρωπος μπορεί να το εννοήσει αυτό, ότι οι Ισραηλίτες πιστεύουν κάτι το οποίο δεν έγινε? Είναι δυνατόν να μην έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, αφού βρήκαμε αρχαιολογικά ευρήματα ακράδαντα ότι έγινε? Βρήκαμε τους ίδιους τους βασιλείς, τους τάφους τους, τα αυτά τους, τα πάντα. Ο Όμηρος λοιπόν, παρόλο που θεωρείται ποιητής, είναι και ιστοριογράφος. Έτσι η ιστορία του Ισραήλ βασίζεται, όπως και του Ομήρου, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Ποιος εγκέφαλος
τρελός θα μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους ότι έγινε κάτι που δεν έχει γίνει και να το γράψει ιστορία. Ιστορία δεν γράφεται έτσι από την τρέλα ενός ανθρώπου ή δύο ανθρώπων. Ιστορία γράφεται από πραγματικά γεγονότα. Ο Μωυσής είναι υπαρκτότατο πρόσωπο. Υπαρκτότατο πρόσωπο. Όπως είναι ο Ναπολέον, όπως είναι ο Κικέρον, όπως είναι ο Ιούλιος Κέσαρ, όπως είναι ο Σοκράτης, όπως είναι ο Πλάτωνας, όπως είναι ο Παρμενίδης, όπως είναι όλοι οι αρχαίοι αυτοί που έχουν γράψει πράγματα, οι σοφοί. Είναι δυνατόν. Εδώ στις Σιρακούσες αντιμετώπισε μόνος του ένας άνθρωπος με τα κάτωπτρα ένα ολόκληρο στόλο και τους έκαψε και φύγανε. Ο Αρχιμίδης. Είναι δυνατόν να μην έγινε αυτό και να υπάρχει ιστορικά και να λένε ότι ο Αρχιμίδης έκαψε το στόλο του των Ρωμαίων που πήγαν να επιτεθούν στις Σιρακούσες. Βέβαια τις Σιρακούσες, οι Σιρακούσες έπεσαν αργότερα, αλλά εκείνη τη φορά δεν μπορούσαν να περάσουν γιατί τους έκαψε με τα κάτωπτρα του ο σοφός αυτός άνθρωπος. Έγινε αυτό. Έτσι έγινε λοιπόν και το πέρασμα του λαού του Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα. Και μην βαφκαλιζόμαστε με ψέματα. Μπορεί να το θεωρούν το Πάσχα των Εβραίων να είναι ένα ψεύτικο πράγμα και να μην είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό. Το παραδεχόμαστε. Ότι και εμείς το παραδεχόμαστε ως χριστιανοί ότι έγινε. Όλα αυτά που λέει η Παλαιά Διαθήκη έγιναν. Και υπάρχουν και αρχαιολογικές μελέτες ότι έγιναν. Αλλά δεν μας παίρνει ώρα άλλο. Θα συνεχίσουμε για την Παλαιά Διαθήκη σε επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι τότε. Χαίρετε. Χαίρετε, Κύριε.